την απομείωση του ελληνικού χρέους, το πλαίσιο της οποίας έχει αποφασιστεί εδώ και ένα περίπου χρόνο από τους εταίρους μας. Εργαζόμαστε και επιδιώκουμε όχι για μία οποιαδήποτε λύση, αλλά για μία λύση που θα δώσει, όπως παραλαμβάνω προβλέπουν και οι αποφάσεις του Γιουρούπου που πάρθηκαν εδώ και ένα χρόνο, θα δώσει στην Ελλάδα σταθερή και διαρκή πρόσβαση στις αγορές χρήματος. Όχι πρόσκαιρη πρόσβαση. Άρα δουλεύουμε σε συνεργασία με τους εταίρους μας για μια λύση ικανή να πείσει μακροπρόθεσμα τις αγορές και να δώσει το χρόνο στην ελληνική οικονομία που χρειάζεται για να αναπτυχθεί και να μειώσει μέσω της ανάπτυξης το απόθεμα χρέους που έχει συσσωρευτεί. Και σας διαβεβαιώνω, φίλες και φίλοι, ότι υπάρχουν τα τεχνικά μέσα για να συμβεί αυτό, χωρίς μάλιστα να ζημιωθούν οι λαοί, οι φορολογούμενοι των άλλων χωρών της Ευρωζώνης. Και επίσης σας διαβεβαιώνω ότι πάνω σε αυτά τα τεχνικά μέσα εργαζόμαστε εντατικά το τελευταίο διάστημα μαζί με τους Ευρωπαίους εταίρους μας και είμαι αισιόδοξος ότι η λύση θα βρεθεί, άλλωστε όλοι την επιδιώκουν και η αξιοπιστία της δεν θα ακριθεί από την ενεργοποίηση ή όχι του προγράμματος του Διεθνούς Ομοσπονδιακού Ταμείου για τον ελάχιστο υπόλοιπο χρόνο που απομένει ως την ολοκλήρωση του τρίτου προγράμματος, αλλά θα ακριθεί από την ίδια την ουσία της και εκεί θα δοθεί όθηση σε ό,τι αφορά την δυναμική που θα αναπτυχθεί στις ίδιες τις αγορές.